Καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα. Νίκη Μπελαδάκη. Ευγενία Σουλιωτάκη, Παντάνα Τέλειου. Αλλά και μεγάλη παρέα εδώ, Εδώ τώρα πρέπει να τα πάμε σιγά σιγά. Αλλά θα πούμε πρώτα ότι είναι η αγαπημένη μας μέρα. Γι' αυτό και φροντίζουμε να την ομορφύνουμε ένα παραπάνω. Να την ξεκινήσουμε με όμορφο τρόπο για να τελειώσει με όμορφο τρόπο η εβδομάδα μας. Ναι, δεν και είναι. Εννοείται ότι έπρεπε να βρούμε την κατάλληλη παρέα για να γίνει αυτό. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε. Γιατί έρχεται, μπαίνει μεγάλη εβδομάδα από εβδομάδα. Ξεκινάνε γιορτές. Έτσι, οπότε πρέπει να δούμε κάποια έθιμα, να γνωρίσουμε κάποια έθιμα και να μάθουμε από τους μικρότερους που τελικά γνωρίζουν καλύτερα τους μεγαλύτερους. Καλύτερα από εμάς θα ξέρουν. Έτσι. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε λοιπόν στην παρέα μας την κυρία Άννα Φραντζεσκάκη, η οποία είναι προϊσταμένη του πρώτου νηπιαγωγείου. Έρχεστε από το Τσαλικάκι. Από το Τσαλικάκι, ναι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Εσείς θα μας μεταφέρετε τώρα σε αυτό το κλίμα, ναι. Να ξέρετε. Να μας συστήσετε και την άλλη κυρία που έχετε μαζί μας. Συνάδελφος, κυρία Αθηνάη Μεντιδάκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Σας βρήκαμε. Έχουμε δύο τμήματα, στο πρώτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας. Από 35 παιδάκια. Σύνολο. Και κάνετε κάθε χρόνο, γνωρίζω ότι κάνετε κάθε χρόνο την ίδια διαδικασία με το έθιμο του Λαζάρ. Κάθε χρόνο νομίζω ότι το έθιμο αυτό το, με τα λαζαράκια το έχουμε επαναφέρει εμείς στον κόσμο. Είναι ένα ξεχασμένο έθιμο και εμείς μέσα από τα σχολεία σιγά σιγά ξεκινάμε να το αναβιώνουμε. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με την παράδοση στο σχολείο μας. Η αλήθεια είναι αυτή, μας αρέσει πολύ. Και είναι καλό να το δείχνουμε στα μικρά παιδιά και αυτά με τη σειρά τους, στους νέους γονείς που ίσως να μην το ξέρουν. Εγώ πριν πάμε στα παιδιά, θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο ανταπεξέρχονται τα παιδιά σε αυτά τα έθιμα. Αγαπάνε πάρα πολύ τα παιδιά την παράδοση. Πάρα πολύ. Δεν τους ξενίζει. Γιατί είναι βιωματικές διαδικασίες. Βοηθάει και τρόπο. Μπράβο, ναι. Όπου έχει να κάνει η βιωματική μάθηση, τα παιδιά εμπλέκονται ενεργά. Οπότε τα χαροποιεί αυτή η διαδικασία περισσότερο από κάθε τι άλλο. Και είναι και καλύτερος τρόπος για να τα θυμούνται κιόλας. Μέσα από τη διασκέδαση μαθαίνουν. Και να πούμε κι εμείς τώρα εδώ στους τηλεθεατές μας ότι είναι μια παράξενη ατμόσφαιρα σήμερα για εμάς. Έχουμε συνηθίσει να καθόμαστε πιο κοντά, να καθόμαστε αλλιώς. Και τώρα έχει μεγαλώσει η παρέα μας πάρα πολύ. Οπότε θα είναι εντελώς εναλλακτική η πρώτη. Ναι, και είναι έτσι πολύ. Καθόμαστε σε ομάδα, σε κύκλο. Χαρούμενο όλο αυτό. Σαν να βρισκόμαστε κι εμείς στον νηπιαγωγείο. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω να σηκωθώ να αρχίσω να πλάθω βέβαια, αλλά θα το κάνουν τα παιδάκια. Παντάνα, θα μας βοηθήσεις εσύ με τους μικρούς μας φίλους. Ναι, ναι. Να μας συστήσεις έναν έναν. Από να λέει ο καθένας το όνομά του ή να το πω εγώ. Το λέει μάλλον το λένε. Για να δούμε. Ξεκινάμε. Πες μας το όνομά. Έλενα. Η Έλενα. Ελπίδα. Σταύρο. Ευανθία. Τώρα θέλω τη βοήθεια της Νίκης. Γιώργος. Όχι, ο Γιώργος με τα τέλεια γυαλιά. Μαρίλια. Μελίνα. Μάνος. Από μια μεγάλη παρέα. Λοιπόν, να δώσουμε το μικρόφωνο στην κυρία δίπλα, η οποία θα μας βοηθήσει κιόλας λίγο με τα παιδιά. Εσείς τώρα μάθατε να φτιάχνετε στον νηπιαγωγείο τα λαζαράκια. Ναι. Και είναι δύσκολο ή εύκολο? Εύκολο. Σας αρέσει δηλαδή? Ναι. Και ξέρετε και ένα τραγούδι έμαθα εγώ από την κυρία Άννα. Μπορείτε να μας το πείτε αν πάρετε το μικρόφωνο? Ναι, ναι, να ξεκινήσουμε έτσι μελωδικά. Καμέ. Για να δούμε. Το τραγούδι του Λαζάρου. 2, 3. Πού σου Λαζάρε, πού είναι η φωνή σου, δυνατά. Πού σε γύρευε η μάνα κι αδελφή σου. Ήμουνα στη γη βαθιά χωμένος κι από τους εχθρούς, εχθρούς βαλαντωμένος. Βάγια, βάγια το βάγιο, τρώμε ψάρι και κόλιο. Και την άλλη Κυριακή ψήνουν το παχύαρνι. Τι ωραίο τραγούδι! Μπράβο! Μπράβο! Και αυτό το τραγούδι τώρα σας πήρε πολύ καιρό να το μάθετε? Όχι. Όχι, δεν νομίζω. Εύκολο είναι. Και σας αρέσει αυτή η διαδικασία? Ναι. Τι είναι αυτή η διαδικασία, τι φτιάχνετε εσείς εδώ? Να μας δείξετε έτσι ή να μας πείτε? Πες, η Ελπίδα θα μας πει. Για πες μας. Λαζαράκια. Και τι είναι τα λαζαράκια? Τι είναι τα κουλουράκια? Λαζαράκια. Ναι, ποιο για παιδάκι. Γιατί φτιάχνουμε λαζαράκια? Γιατί φτιάχνουμε? Είναι κάτι αφροπάκια από ζύμη. Από ζύμη. Και γιατί τα φτιάχνουμε και τα λέμε λαζαράκια? Γιατί είναι ένας άνθρωπος που ονομάζεται Λάζαρος. Και τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος? Αρρώστησε και πέθανε. Και πέθανε και μετά τέλος? Όχι. Και μετά τι έγινε, ποιος άλλος ήρθε? Μετά
Μετά οι αδερφές φώναξαν τον Χριστό, αλλά εκείνος άργησε να έρθει και όταν ήρθε, είδε τον Λάζαρο πεθαμένο στον τάφο και του είπε «Εύρω Λάζαρε έξω» και εκείνος βγήκε έξω. Ω, Γιώργο, τι ωραία ιστορία. Έξω. Τι έκανε, «Δεύρω έξω» είπε, ε? Και βγήκε. Ναι. Ναι, για βγάλει το χέρι σου να βλέπουμε το όμορφο πρόσωπό σου. Ελπίδα, η ελπίδα. Αναστήθηκε. Αναστήθηκε. Και τώρα εσείς αυτό που κάνετε με τα λαζαράκια, το κάνετε με αφορμή αυτό, τον κύριο Λάζαρο. Ναι. Ναι. Ωραία, να ξεκινήσουμε να κάνουμε, να δούμε τι κάνετε. Ναι. Ωραία, για να δούμε. Θα δώσουμε λίγη ζύμη σε κάθε παιδί. Ποιος θέλει να πει, πείτε την μπανάνα να σας ακούμε αν θέλετε. Αν μας αμεγεί τη διαδικασία. Ποιος θέλει να πει τι ήταν αυτό το έθιμο του Λαζάρου. Πες μας, Γιώργο. Ήταν... δεν ξέρω. Παλιά τι φτιάχνανε, τι πώς τα φτιάχνανε παλιά, για ποιο λόγο. Κάτι λαζαράκια από ζύμη και μετά το στολίζανε σε ένα καλάθι και το παίρνανε κάποιοι άνθρωποι και χτυπούσαν την πόρτα και λέγανε τα κάλατα του Λαζάρου. Άρα υπάρχουν και κάλατα του Λαζάρου. Είναι αυτό το τραγουδάκι που μας είπατε. Μάλιστα, είδατε. Εμείς δεν το ξέραμε, το μάθαμε τώρα από εσάς. Ναι. Εσύ, Σταύρο, έχεις να μας πεις πώς φάνηκε όλη αυτή η διαδικασία στον υπηαγωγείο, σου άρεσε? Ναι. Και πήγες και το έκανες και σπίτι με τη μαμά, μήπως? Όχι. Ήσασταν στο σχολείο. Αλλά ξέρεις όμως τώρα να το πεις στη μαμά να το κάνει μαζί. Να το κάνει και αυτό. Ναι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τα παιδιά τι άλλα έθιμα έχετε κάνει για το Πάσχα. Ποιος θα μας πει? Δεν γίνεται να έχετε κάνει μόνο τα λαζαράκια. Ελπίδα, για πες. Ελπίδα, για πάρε το μικρόφωνο. Αυγά πασχαλινά. Κόκκινα ή και άλλα χρώματα? Κόκκινα. Γιατί τα βάψαμε κόκκινα όμως, για πες. Για να θυμόμαστε το Χριστό. Το Χριστούλη μας. Τι συμβολίζει το κόκκινο χρώμα? Το αίμα του. Μπράβο, Ελπίδα. Καταπληκτικά. Αυτό τώρα γίνεται. Πόσο καιρό σας παίρνει, δηλαδή το προετοιμάζετε 2 εβδομάδες, ας πούμε, πριν κλείσετε για τις διακοπές? Το θέμα αυτό, ναι. Το συγκεκριμένο. Γενικά ασχολιόμαστε 2 εβδομάδες πριν το Πάσχα, περίπου. Για τα έθιμα. Για να μάθουν και την ιστορία. Για τα έθιμα, ναι. Για να μάθουν την ιστορία, και... να μάθουν να ξεκινήσουμε από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μάλλον ξεκινάμε από όταν μπαίνει η Σαρακοστή. Ξεκινάμε λοιπόν από τη Σαρακοστή, φτιάχνουμε και εκεί, κατασκευάζουμε την κυρά Σαρακοστή, εξηγούμε στα παιδιά πώς είναι η κυρά Σαρακοστή, μαθαίνουμε και μαθηματικές έννοιες, συνδέουμε τις μαθηματικές με τα ποδαράκια της κυρά Σαρακοστή, τα 7 ποδαράκια επί 7. Και μιλάμε για ηλικίες τώρα 4 χρονών, έτσι. Ναι, αλλά αυτή είναι η διαθεματική προσέγγιση, να προσεγγίσουμε όλες τις επιστήμες, να βάλουμε γλώσσα, μαθηματικά, εικαστικά, μουσική, θεατρική αγωγή. Από ένα θέμα. Και τα συνδυάζουμε όλα αυτά. Και έτσι μαθαίνουν τα παιδιά. Και το απολαμβάνουν κιόλα. Το απολαμβάνουν. Ξέρουν γιατί το κάνουν. Ξέρουν γιατί τα αυγά είναι κόκκινα, γιατί φτιάχνουν τα λαζαράκια, όχι απλά τα φτιάχνουν. Ποια διαδικασία. Και εδώ με τα λαζαράκια, καταρχήν τους μαθαίνουμε τη συνταγή. Ξεκινάμε. Εντάξει. Όχι ακριβώς τις ποσότητες, γιατί δεν μπορούμε να τα υλικά. Αλλά ξέρουν, μπορούν να σας πούνε τι υλικά έχει μέσα. Ποιος θα μας πει? Για τον Στή. Έλα, για τον Στή. Κι άλλος να μιλήσει. Για να δώσουμε στην κοπέλα. Η Μελίνα, η Μελίνα. Αλεύρι, ζάχαρη, χύμα, πορτοκάλι. Να συγκυρώσει άλλο παιδί. Baby powder. Για πες μας, Γιώργο, κάτι που ξέχασε η Μελίνα. Θες να τα πες από την αρχή. Πιάστο εσύ, πιάστο στο μικρόφωνο. Αλεύρι. Όπα με το αλεύρι. Ναι. Baking. Ναι. Ξύδι. Όχι ξύδι. Δεν ξέρω τι άλλο. Ρακί. Αμμονία και μετά. Σε θυμάσαι. Θέλει και η Μαρία να πει. Τα τρώτε τα λαζαράκια. Σόδα. Σόδα. Το πιο σημαντικό ξεχάσαμε. Για να φουσκώσουν. Λογικά. Και νερό. Και νερό. Για να μυρίσουν βάζει κανέλα. Κανέλα. Μπράβο. Και η Ελένα. Και γαρίφαλο. Μπράβο, Έλενα. Και... εσύ βάζεις τα στολίδια, Ελπίδα, ε. Και τα ματάκια του Λαζάρου πώς τα κάνετε? Λάδι, το λάδι, το βασικό δεν είπαμε. Τα ματάκια του, τι βάλουμε στα ματάκια? Γαρίφαλο. Και γιατί έχουμε σταυρό στα χεράκια? Ποιος θα μας πει? Ποιος θα μας πει γιατί είναι σταυρωμένο? Έλα.
Γιατί ο Λάζαρος μέσα στον τάφο του ήταν με σταυρωμένα τα χέρια. Τι ωραία που τα ξέρετε όλα αυτά. Όλα τα ξέρετε. Να ρωτήσω εγώ τι σας άρεσε περισσότερο. Σας άρεσε να φτιάξετε τα λαζαράκια, να μάθετε την ιστορία ή να βάψετε τα αυγά. Τι είναι αυτό που σας άρεσε πιο πολύ από όλα αυτές τις μέρες. Τι. Να βάψουμε τα αυγά. Για ξαναπες μας. Να βάψουμε τα αυγά, λέω. Γιατί. Γιατί. Γιατί μετά τα τρώμε κι αυτά. Μπορείς να πεις τη διαδικασία πώς τα βάψαμε, τον τρόπο. Πες τον τρόπο. Δεν το ξέρω τον τρόπο. Δεν το θυμάσαι, πώς τι κάναμε στο σχολείο μας. Δεν είχα έρθει τότε. Α, έρθει ναι, ναι. Ποιος θυμάται. Ελπίδα, για τι ήθελες να πεις. Ελπίδα, τι ήθελες να πεις. Ελπίδα. Για τα αυγά. Τώρα δώσε μου το λόγο. Δουλεύει, δουλεύει. Δουλεύει, ναι. Για τα λαζαράκια. Για τα λαζαράκια, τι ήθελες να πεις. Πιο κοντά. Άντε, πιο πολύ μας άρεσαν τα λαζαράκια. Τα λαζαράκια σου άρεσαν. Τα λαζαράκια. Γιατί. Δεν μου αρέσει να. Να ζυμώνει. Να ζυμώνει. Και το έχεις έτοιμο το δικό σου λαζαράκι. Και ναι. Είναι και πιο νόστιμο από τα αυγά τα λαζαράκια. Οι απόψεις δίστανται, δε. Και δεν μου λέτε τώρα, αν εσείς θέλετε να το μάθετε σε κάποιον, ξέρετε, μαζί με τη συνταγή μπορείτε να το δείξετε σε άλλα παιδάκια να το κάνουν. Δεν με ακούσαν. Ακούστε, ακούστε τι ρωτάει η κυρία Νίκη. Γιώργο, εσύ τώρα αν θέλεις να το δείξει σε κάποιο παιδί, ξέρεις ή πρέπει να στο λέει η δασκάλος πώς θα το κάνεις. Ξέρεις ακριβώς πώς να το κάνεις. Το λαζαράκι. Τα λαζαράκια. Ναι, μπορείς δηλαδή να τα εξηγήσεις και σε άλλα παιδιά. Ναι. Άρα τώρα δηλαδή εσείς του χρόνου που θα είστε πιο μεγάλοι θα τα λέτε στα μικρότερα παιδιά. Εσύ. Ωραίο αυτό όμως, ε. Που είστε πιο σοφοί κάθε χρόνο με τόσο ωραία πράγματα που μαθαίνετε. Αμέ. Αμέ. Κυρία Φραντζεσκάκη, το πρώτο νηπιαγωγείο γενικά ασχολείται πάρα πολύ έτσι, δημιουργικά. Όλα τα χρόνια σας παρατηρούμε κιόλας. Κάνετε πολλές όμορφες δραστηριότητες. Mm. Ετοιμάζετε άλλες τώρα για την Άνοιξη. Έρχεται κάτι έτσι την Πρωτομαγιά. Την Πρωτομαγιά είμαστε κλειστά. Κλειστά, ναι. Εννοώ για την διαδικασία. Τυχαίνει στις διακοπές του Πάσχα. Α, είναι βέβαια. Ναι, ναι. Έχω ξεχάσει, δουλεύουμε. Μετά θα ξεκινήσουμε και θα ετοιμαζόμαστε. Για τη γιορτή της μητέρας. Ωραίο κι αυτό. Ναι. Και ετοιμάζουμε. Νομίζω ότι είναι μαμάδες και δεν πρέπει να το πούμε. Όχι. Ετοιμάζουμε, θα το δείτε. Έχουμε και όλες τις μαμάδες πίσω από τις κάμερες των όμορφων αυτών των παιδιών. Οπότε καταλαβαίνετε. Δεν θέλουμε να το βγάλουμε. Όχι, αφήστε το. Μυστικό. Ετοιμάζουμε λοιπόν τη γιορτή της μητέρας και μετά οδεύουμε. Του βιβλίου, 2 Απριλίου. Και 23 μετά που είναι 23. Αλλά είστε κλειστά πάλι, ναι. Ναι, ναι, είμαστε κλειστά. Πέφτει φέτος κλειστά τα σχολεία. Και μετά για τη γιορτή τέλος της χρονιάς. Δεν μας έχει μείνει και πολύ καιρός μετά το Πάσχα. Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί έχει πέσει αργά το Πάσχα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι όμως πάρα πολύ ωραίο αυτό το βιωματικό που κάνετε με τα παιδιά και προφανώς και στις υπόλοιπες γιορτές των Χριστουγέννων, 28 Οκτωβρίου, 20 Μαρτίου, έχουμε παρακολουθήσει πολύ ωραία πράγματα και αυτό είναι και το μήνυμα, έτσι, ότι δεν έχει σημασία αν είναι παιδικός, αν είναι νηπιαγωγείο, αν είναι δημοτικό. Όταν μπορείς να συνδυάζεις τη δημιουργικότητα με τη μάθηση, το παιχνίδι με τη μάθηση μάλλον, δεν υπάρχει καλύτερο. Και δεν υπάρχει πιο καλή αφομοίωση για τα παιδιά. Σίγουρα. Και είναι κάτι σίγουρα. Το οποίο το θυμούνται για όλη τους τη ζωή. Mm. Δηλαδή και εγώ ακόμα θυμάμαι όταν φτιάχναμε καρτούλες για τις μαμάδες μας ή κεράκια, τέτοια πράγματα. Είναι ό,τι πιο όμορφο αυτό. Ό,τι πιο όμορφο και νομίζω ότι και αυτό που λέμε και στους γονείς και το ίδιο και οι γονείς μπορούν στο σπίτι, το ίδιο έτσι απλά δημιουργικά. Να βάλουν τα παιδιά σε αυτή τη βιωματική μάθηση και χωρίς να το καταλαβαίνουν οι ίδιοι. Με αυτό τώρα με τα λαζαράκια έχουμε κάνει μαθηματικές έννοιες. Σήμερα μετρήσαμε με τη συνταγή πόσα υλικά είχε η συνταγή. Ξεκινήσαμε λοιπόν, είχε 11 υλικά. Τα καταγράψαμε. Γράψαμε ακριβώς ποια υλικά ήταν. Ξεκινήσαμε μετά το κάθε υλικό και αρχίζαμε και λέγαμε από τι ξεκινάει, από ποιο γράμμα ξεκινάει. Κάναμε και γλώσσα συνάμα. Παρακολουθήσαμε ένα από τα έθιμα το παρακολουθήσαμε κατευθείαν στον υπολογιστή. Κάναμε εικαστικά. Ήρθαμε εδώ στη χειροτεχνία, στην κατασκευή και κάναμε κατευθείαν τα λαζαράκια. Συνδυασμός ακούσαμε όλο. Μουσική, δηλαδή καταλάβατε, τα συνδυάσαμε όλα. Μπράβο, συνδυάζουμε κάθε φορά. Και εγώ θέλω τώρα να πιάσουν τα παιδιά όλα ό,τι έχουν κάνει μέχρι τώρα στα χεράκια τους, να τα δείξουμε και στο κοινό μας, να κοιτάξουμε εκεί την κάμερα να τα δείξουμε, να κλείσουμε έτσι όμορφα. Όχι τα χεράκια σας βρεσκέτα, μαζί με τα λαζαράκια. Ή θα χαλάσει. Θα χαλάσει.
Θα χαλάσει. Όχι, αν το βάλετε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε πώς θα το βάλετε. Στην παλάμη σα. Έτσι, να το. Έτσι, να το δούμε. Να δούμε τι έχουμε κάνει. Να το. Έλα, έλα, σε βοηθήσω. Μα κύριε, χαλάει. Χαλάει, δεν πειράζει. Ελπίδα μου, θα το φτιάξουμε ξανά μετά. Όσοι μπορείτε να το σηκώσετε, αλλιώς ελπίδα εσύ θα μας στείλεις φυλάκι. Να φτιάξουμε και την κάμερα. Το χεράκι σαν ξεχεράκι. Την παλάμη σου κάνει. Μπράβο. Μπράβο, έτσι να κλείσουμε όμορφα και να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στον κόσμο για τις όμορφες μέρες που έρχονται. Για σηκώστε το χεράκι σας. Να πούμε και χρόνια πολλά. Εκεί στην κάμερα. Εκεί, κοιτάξτε. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Εμείς θα πάμε σε ένα βίντεο έτσι όμορφα. Να χαιρετήσουμε τα παιδιά, να τα ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τις δασκάλες τους. Και του χρόνου, και του χρόνου με το καλό. Να συνεχίσετε έτσι δημιουργικά και όμορφα. Θα σας προσφέρουμε και ένα λαζαράκι από εδώ. Να το δοκιμάσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Εννοείται, είναι φρεσκοψημένο. Ωραία, να τα δείξουμε μετά.